Έχουμε πάρει ένα πολύ καλό ψάρι. Δεν θέλει να έρθει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μια μικρή τσιπούρα. Και εννοείται catch and release. Έφυγε. Άντε, φέρε τη μαμά σου. Έχουμε ένα strike ακόμα. Όπα. Ένα σαργό. Μου επιτέθηκε δύο φορές, το κατάλαβα. Εννοείται, τον αφήνουμε. Έχουμε strike νούμερο 2, 3 μάλλον. Και αυτός αργός πρέπει να είναι. Α, το είδα κιόλα. Νάτος. Οπα. Δύο βολές καπάκια σαργούς. Ελπίζω να μην έχει τραυματιστεί. Να το βγάλω όσο καλύτερα μπορώ. Ελπίζω να μην ματώσει. Τέλεια. Έτοιμος. Βρήκα ένα νήσιο. Έκατσα λίγο να ξεκουραστώ. Ψαρεύω μια μισή ώρα περίπου. Στο κομμάτι της παραλίας που επέλεξα δεν βρήκα ψάρια καθόλου. Μόνο μία πέργα. Πήρα την απόφαση να ψαρέψω ένα άλλο κομμάτι παραλίας το οποίο δεν είχα ψαρέψει στις προηγούμενες μου εξορμήσεις. Και αυτό εδώ το κομμάτι της παραλίας μου έχει δώσει τα ψάρια. Προς το παρόν έχω πιάσει μια τσιπούρα. Έχω πάρει κανένα δύο σαργούς, τρεις. Κανένα δύο ζαργάνες. Αυτά. Αυτό το κομμάτι δείχνει πιο ζωηρό που είμαι τώρα. Καλά είναι. 5 λεπτάκια ακόμα break. Και συνεχίζω. Έχω χρησιμοποιώ έναν χρωματισμό, αυτόν εδώ, τον οποίο μου βαράνε τσιπούρες, παιδιά, σε αυτόν, μόνο το χρωματισμό, δεν ξέρω γιατί, τους αρέσει μάλλον. Τρελαίνονται. Θα συνεχίσω το ψάρεμά μου όμως με ασημί, για να δω τι παίζει στο κομμάτι αυτό. Στο γυρισμό δεν θα ψαρέψω καθόλου. Έχει βάλει ήδη αρκετό αέρα. Αλλού περίμενα να μου δώσει τα ψάρια και αλλού μου τα έχει δώσει. Έτσι είναι, παιδιά, αυτά είναι απρόβλεπτα, ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί και πότε θα σου δώσει το ψάρι. Τουλάχιστον πήρε μια τσιπούρα και ευχαριστήθηκα λίγο τραβηγματάκι, ήταν μικρή βέβαια, αλλά ήταν μάχημη. Συνεχίζω. Έχουμε πάρει ένα πολύ καλό ψάρι. Δεν θέλει να έρθει. Με τίποτα. Δεν έχω ιδέα τι είναι.
ψάρι είναι πολύ καλό. Συγγνώμη, έχω πιάσει ένα καλό ψάρι. Έτσι λέω. Πώς είσαι? Ο Γιώργος είμαι. Έλα βρε. Καλά. Καλά. Μια χαρά. Όχι, μη κουνιάς, εντάξει. Απλά έχω πιάσει ένα ψάρι καλό, τώρα δεν βλέπω και τι είναι. Ναι, έχω έρθει εδώ πέρα με άδεια, να το. Τι είναι? Α, συναγρίδα. Κοίτα εδώ. Για το μέγεθός της τράβηξε πάρα πολύ. Πάμε. Κοίτα εδώ. Παιδιά, έχουμε strike κι άλλο. Μάλλον και αυτό στην αγρίδα πρέπει να είναι. Έπιασα μια μεγαλομικρή πριν. Εντάξει, για το μέγεθος της τράβηξε πάρα πολύ. Μου είχε χετάρει και το παράμαλο και το άλλαξα. Να, τώρα έχουμε πιάσει μια πιο μικρή. Να τη. Τώρα πιάσαμε μια πολύ πιο μικρή. Να τη. Η επιλογή μου με έχει δικαιώσει να αλλάξω τεχνητό τελικά, χρωματισμό, μάλλον. Εδώ. Μετά τη συναγρίδα την πρώτη, την απελευθερώνω, πιάνω κι άλλη. Πιάνω κι άλλη καπάκια. Έγινε μπουχός. Α, όχι. Εντάξει, παιδιά, πήρε τα αίσια της, όχι, βγήκε πάνω στον αφρό. Εντάξει, 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 κομπλέ, κομπλέ, έφυγε, έφυγε. Κι άλλο strike, παιδιά, και αυτό σίγουρα στην αγρίδα είναι. Πήγε εκεί στη φυκιάδα και σκάλωσε, δεν είναι δυνατόν. Έλα, πάει εκεί στη φυκιάδα να μου σκαλώσει. Τρεις βολές, τρεις συναγρίδες. Νάτι. Η πρώτη ήταν μεγαλύτερη, η δεύτερη ήταν λίγο πιο μικρή. Να τη. Κι άλλη συναγρίδα. Μάλλον. Όχι, αυτή τη φορά έχουμε πέρκα. Λέω κι εγώ, αλλά έχουμε μια μεγάλη πέρκα. Τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό! Κοιτάξτε εδώ πέρκα. Κοιτάξτε εδώ πέρκα.
Λοιπόν, παιδιά, εδώ. Double strike πέρκες. Εντάξει, το ζήσαμε και αυτό. Έχω πιάσει σκιά. Έχει κάνει... Έχει βάλει πολύ ζέστη. Έχω περπατήσει πάρα πολύ σε σχέση με εκεί πέρα που έχω αφήσει το αμάξι. Δεν θα ψαρέψω όμως άλλο, θα σταματήσω. Τα ψάρια δεν τα βρήκα εκεί πέρα που περίμενα στην αρχή, σε αυτή την παραλία που ήθελα να ψάξω. Μετακινήθηκα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Πού βρήκα τα ψάρια τώρα? Το πρώτο ψάρι που πήρα ήταν μια τσιπούρα. Τη βρήκα και αυτή κοντά στις φυγιάδες. Μετά πήρα κάποιους αργούς λίγο πιο δίπλα και αυτός κοντά στις φυγιάδες. Και μετά βρίσκω ένα κομματάκι με συστάδες, με φυγιάδες εδώ εκεί παραπέρα και αρχίζω και ρίχνω διάμεσα εκεί. Και παίρνω, όπως είδατε και εσείς, 3-4 συναγρίδες. Την πρώτη πιο μεγάλη, η δεύτερη πιο μικρή και η τρίτη πιο μικρή. Μια διπλέτα πέρκες. Ο καιρός είναι όπως σας λέω συνήθως, ανακατεμένος, έτσι φυσάει λίγο. Περάσαμε ωραία, αυτό έχει σημασία. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε και εσείς μαζί μου. Στην αρχή δούλεψα το DW135 σε χρυσό. Από ό,τι βλέπετε και στο βίντεο μου, δεν κάνω πολλές αλλαγές στα ταχυνητά μου. Βάζω ή φυσικό χρωματισμό ή κάτι να κάνει ιδιαίτερη αντίθεση. Δουλεύουν στα μέρη μου εδώ πέρα τα χρυσά τεχνητά, αρκετά, ειδικά στη Θολούρα, που κάνει θάλασσα. Ψάχτε λοιπόν τα ψάρια στις φυγιάδες. Εδώ μας άδωσε σήμερα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τσεκάρετε τα προηγούμενα μου βίντεο, εγγραφή και like. Τα λέμε στο επόμενο. Λοιπόν, έλα, πάμε. Ωραίος. Και συναχρίδα ο φάδερ. Δυνατός. Πολύ καλός. Συναγρίδα. Γεια κακά. Για πάρτι. Το... πώς το λένε αυτό. Ωραίος. Συλλικό. Έφυγε. Ναι, εδώ στο Αιγαίο. Ωχ, πάλι έξω ήρθες. Κοίτα. Με